για κάποιο λόγο πάρα πολύ στο setup βίντεο λαλούσαν ότι πάρα πολύ μικρό στον καναπέ για να κοιμάσαι. Ο καναπέ γίνεται κρεβάτι. Δεν κοιμάμαι σε εκείνο το μικρό καναπέ όπως είναι φυλαγμένος. Έτσι είναι. Είναι διπλό κρεβάτι. Μεγάλο. Και τέλειο. Και φυλάχτηκε τώρα και δεν πιάνει τόσο πολύ χώρο και μπορούμε να κινούμε. Right, σήμερα έχουμε αποστολή, γι' αυτό και τραβώ όλο αυτό το mini vlog. Πάλι δεν ξέρω. Πάμε ταχυδρομείο, θα πάρω ένα κουτί που μου ήρθε και να περάσουμε από fan mailbox. Κάτι έπαιζε πάνω μου, δεν ξέρω. Δεν είναι χύσιμο πουλιού. So, θα πάμε να τσεκάρουμε το mailbox, fan mail, και να πάρουμε το ένα κουτί που μου ήρθε στο ταχυδρομείο. Αυτά. Αρκετά παράξενο ακόμα να χώνουμε με βαστό την κάμερα και να μην θέλω να μιλήσω. Πάμε ταχυδρομείο, θα επιστρέψω μόλις βγω. Άιτ, βγήκα ζωντανός από το ταχυδρομείο. Πήρα αυτό το Tokyo Treat. Θα έρθει unboxing ελπίζω σύντομα. Στείλα μου το να δοκιμάσω. Όχι σε αυτό το βίντεο, σε ένα άλλο. Σε αυτό το βίντεο πρέπει να δείξω την κάμερα, μια και στείλαμε την και ακόμα να τη δείξω. Για να τη δείξω για εσάς. Και πάμε τώρα στο fan mailbox. Να δούμε αν έχει τίποτα. Ωραία, πάμε να σας κάνω μία το fan mail που έχει καιρό να τσεκαρώ αλήθεια, γιατί από το 2016. Δεν έχει τίποτα. Αν τυχόν και δεν ξέρω ότι έχω fan mail, έχω εδώ fan mail, θα βάλω το address του fan mail τώρα στην οθόνη και υπάρχει σε κάθε βίντεο της περιγραφής αν ενδιαφέρεστε να στείλετε κάτι. Δεν είναι ανάγκη. Απλά πηγαίνω και τσεκαρίσκω το κάθε μήνα και δεν έχει ποτέ τίποτα. So, αυτό είναι ενδιαφέρον. Ναι, στην περιγραφή το address και στην οθόνη σας. Στείλε κάτι. Το συνάδελφο τραβώ βίντεο με το. Η κάμερα έχει ανοιχτό φακό κλειστό και πιο ανοιχτό. Το είχα στο μέτριο. Και τώρα το έβαλα στο πιο ανοιχτό. Παίζει να βλέπετε να φαίνονται περισσότερα πράγματα. Τώρα δεν ξέρω πώς είναι η ποιότητα με πιο ανοιχτό φακό, αλλά λογικά βλέπεις πιο μακριά. Πάμε να πιάσουμε τίποτα γιατί είναι πρωί ακόμα. Πάω τώρα πίσω σπίτι από το ταχυδρομείο. Πάω να τσιμπήσω τίποτα να δω και να πάω να κάνω edit. Και τελειώσαμε και τα ψώνια. Πήραμε extra large γαλατάκι και extra large croissant. Φουλά το πόδι μου. Α, έκλεισε μόνη της. Το large croissant, ένα croissant. Ούτε ακούει ούτε το τερόλι. Α, το μεγάλο γαλατάκι. Μπαρσόι κρουασάν. Και μπουμ. Μπουμ. Για μεγάλο αγοράκι. Μπουμ. Δηλαδή. Μπουμ. Μπουμ. Μιλάτε. Μπουμ. Μετά περίπου από 2-3 μήνες επιτέλους σκουρεύτηκα. Κάπως, λίγο. Βασικά μόνο τα πλευρά και από πίσω. Φύγανε, από πάνω έμεινε ακόμα βαμμένο φαίνεται. Και σκέφτομαι να ξαναβάψω. Δεν ξέρω. Θέλω ξύρισμα πιο μετά, δεν ξέρω. Προς το παρόν μ' αρέσει, μπορεί μετά να το φύγω. Ναι, θέλω να το βάψω ξανά, αλλά να είναι εντελώς άσπρο χρώμα. Άσπρο. Δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρος αν το θέλω, δεν είμαι σίγουρος πώς θα φαίνεται. Μπορεί να φαίνεται ενδιαφέρον, μπορεί να φαίνεται σκατά. Ωραίος. Okay, και τώρα. Πάνω κάτω στο unboxing της κάμερας για το οποίο έχεις δει το vlog αυτό. Δεν είναι unboxing, απλά την έβαλα πίσω να δεις τι έχετε στο κουτί. Είναι η Xiaomi Yi 4K από Gearbest. Θα υπάρχει link στην περιγραφή αν θέλεις να τσεκάρεις είτε την κάμερα είτε οτιδήποτε από Gearbest, που είναι ουσιαστικά ένα κινέζικο Amazon που τα πράγματα είναι αρκετά πιο φτηνά. Και αφού είναι referral link, ξέρεις ότι παραγγείλεις παίρνω κάποιο ποσοστό για να ξέρω γιατί πάρα πολλοί αφήνουν comment. Δεν τα λέει αυτά! Θα σκλέβει τα λεφτά!
Δεν παίρνω κάποια λεφτά από εσάς. Η σελίδα μου δίνει λεφτά δικά τους. Αν τυχόν παραγγείλετε κάτι από GearBest. Επίσης παίζει να πάει... Μαμ! Πώς λέτε στα ελληνικά τούν το πράγμα που πήγα και πλήρωσα τώρα? Όχι, δεν πλήρω... Πώς λέτε στα ελληνικά τούν το πράγμα στο ταχυδρομείο που πήγα τώρα? Τι μοτά από εκεί που φορείς φόρους? Τα πώς λέτε? Τελωνίο, εντάξει. Κάποια πράγματα που μπορεί να παραγγείλετε από εκεί δεν μπορεί να περάσουν από το τελωνίο. Αυτό δεν πέρασε και ήταν περίπου 200-180 ευρώ η κάμερα. Κάποια πράγματα μπορεί να περάσουν, απλώς σας προδοποιώ. Σε περίπτωση να μου έρθετε πίσω, α, δεν μας τα πες αυτά! Έδωσα 200 ευρώ τελωνίο! Κοίτα, στο κουτί με αυτή την κάμερα δεν παίρνεις και πολλά. Ωραία, παίρνεις την ίδια την κάμερα. Κάτσε να τη βγάλω. Την ίδια την κάμερα που είναι έτσι μικρούτσικη. Παίρνεις μέσα την μπαταρία την κάμερα, μία μπαταρία. Και USB για φορτιστή. Δεν παίρνεις SD card. Ξεχωριστά παράγγελα SD card και σου προτείνει τι SD card θέλει. Μην πάρεις οτιδήποτε SD card. Το έχω κάνει αυτό. Πριν πάρω την κάμερα, πήρα μία SD card και δεν δούλευε και πρέπει να παραγγείλω άλλη. Ποιότητα της κάμερας έχεις δει. Έχει ατρίποδο, έχει δύο μικρόφωνα από πάνω, έχει κουμπάκι που πατάς για record, έχει touch screen που αυτό είναι ωραίο. Έχεις δει την ποιότητα της κάμερας, συγκεκριμένα εγώ έγραφα σε 1080p 60fps, σηκώνει μέχρι 2.7K 60 frames, 1080 120 frames, 720-240 δεν κάνω λάθος, και 4K ultra wide σε 24 frames ή 30 χωρίς το ultra wide. Ultra wide σημαίνει ότι ξέρεις, θα πιάσει πόλικο χώρο. Ουσιαστικά είναι η φθηνή GoPro, αλλά... είναι πάρα πολλά καλή. SD card έχω αγοράσει εγώ, περίμενε. Έχω πάρει αυτή εδώ εγώ. Αυτή εδώ τη Sanding 64GB. Αυτή εδώ είναι εδώ μέσα και δουλεύει άψογα. Η προηγούμενη που παράγγελα που ήταν 64, ίδια specs δεν δουλεύει, δεν ξέρω γιατί. Και ξέρω, την αυταίνει. Δεν φαίνεται και πολύ καλά γιατί βλέπει. Α, με βλέπει εμένα τώρα μέσα από την κάμερα. Είναι touchscreen. Βλέπει, είναι touchscreen. Τα settings κλπ. Το πώ έχω εγώ το vlog setup μου, την έχω για vlogs, ωραία. Δεν έχω παραγγείλει κάτι case γι' αυτό. Βασικά, δεν έχω παραγγείλει action case. Έχω παραγγείλει άλλο case που είναι αυτό εδώ. Είναι official της Xiaomi. Και έχω κολλήσει από πάνω αυτά για τον ήχο. Για να μην, όταν φυσάει αέρας, να μην το ακούτε. So, κάμερα απλά μπαίνει. Όλα αυτά, by the way, θα τα βρείτε στο GearBest, έτσι. Α, το case και όλα έξω τα παράγγειλα. Την κάμερα μόνο μου τη στείλαν. So, μπαίνει έτσι ωραία εδώ μέσα. Έχει προστατευτικό εφακό. Μπαίνει και αυτό έτσι πάνω και ένα ωραίο vlogging setup. Και επίσης έχω παραγγείλει και αυτό που το βάζω έτσι εδώ. Το βιδώνω στο από κάτω βίδα που μπαίνει το τρίποδο. Και να εδώ. Και με βλέπετε που κάνω record τώρα με αυτή την κάμερα. Και να εκεί η άλλη κάμερα. Ναι. So είπα, το link θα υπάρχει στην περιγραφή για την κάμερα. Αλλά μπορείτε να τσεκάρετε τα πάντα στην σελίδα. Έχει... από φτηνά keyboards, mouse, έχει τα πάντα, έχει πάρα πολλά πράγματα, σου αν θέλετε το τσεκαρίσκετε, έτσι. Κάνε κλικ στο link, χρειάζομαι κλικς. Χρειάζομαι κλικς για να στείλω λάπτοπ. Κάνε κλικ, είπα. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Ο άλλος πού είναι. Ο μικρός εν τέλει. Ούτε βούζι μου. Φτιάξατε και δύο τώρα που να τραβήξω στο βίντεο. Τέλος πάντων. Εντάξει, πολύ ήλιο. Όταν είπα 24 frames ultra wide 4K, αυτό εδώ είναι. Είναι με 24 frames όμως, δεν είναι 30, δεν είναι 60, είναι λίγο πιο choppy. Αλλά γιατί είναι έτσι, διότι πιάνει πάρα πολύ χώρο. Και. Να δω τον oil παλέ. Τίκο. Γενικώ, ξέρει, δεν είμαι στο θέμα τεχνολογίας να σου εξηγήσω. Α, έχει αυτό, έχει αυτό, έχει αυτό και αυτό. Έχει όπτικα. Έχει. Είμαι stabilization, αλλά είναι electronical, μπορεί να συνδέσεις με το τηλέφωνο σου κλπ. Πολύ καλή κάμερα, καλύτερο είναι στο έξω. Μέσα όπως είδα δεν ήταν πολύ καλή, στο έξω είναι πάρα πολλά καλή. Και αυτά τα φιλτρούφια από πάνω για τον ήχο είναι καλά. So, Noel, συμφωνείς? Συμφωνείς? Α, εσύ τύχο συμφωνείς? Και εσύ συμφωνείς? So, θα κλείσω εδώ το vlog. Στον ήλιο τι γίνεται? Δεν ξέρω τι γίνεται στον ήλιο. Ξέρω πως έξω όταν έχει φυσικό φωτισμό είναι τέλεια. Στα σκοτεινά είναι λίγο πιο έτσι λογικό. Είναι γιατί είναι action cam. So ναι, αφήστε comment σας αρέσει αυτή η κάμερα. Πως σας φαίνεται?
Και θα το πούμε στο επόμενο βίντεο. Μπορεί να πρέπει να πω κάτι άλλο, αλλά εγώ ξέχασα γιατί όταν γράφω, όταν λέω κάτω από το βίντεο, δεν σημειώνω κάτι. Απλά τα λέω ό,τι πω, ό,τι προλάβω. So, κάποια πράγματα μπορεί να μην τα ξέχασα να τα πω. Και θα μου θυμώσουν από Gearbest και δεν θα μου στείλουν άλλα πράγματα. Γι' αυτό κάντε κλικ στο link. Thank you.